Χριστούγεννα σήμερα και όλοι έχετε συγκεντρωθεί γύρω από το γιορτινό τραπέζι, αφήνοντας πίσω σας τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν μακριά από το σπίτι τους και την οικογενειακή θαλπορή, λέγοντας καλές γιορτές μέσα στην εργασία τους. Αστυνομία, νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική ήταν μερικές από τις υπηρεσίες και εργαζομένους οι οποίες ήταν στις επάλξεις. Στην υπηρεσία χάρισαν τα χαμόγελα και αστυνομικοί της Διεύθυνσης των Σερών. Πάνω απ' όλα είναι το καθήκον, τονίζουν στις δηλώσεις τους, καθώς ξέρουν πολύ καλά ότι προέχει η ασφάλεια των πολιτών. Το κέντρο διαβιβάζει προς όλους τους σταθμούς. Το ΡΟΤΑΦ κέντρο 100 διαβιβάζει τα χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία, ατομική και οικογενειακή και καλές υπηρεσίες. Ελήφθη από ΤΑΦ 4 και τελικό μετακέντρο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Πώς είναι να δουλεύει τέτοια μέρα? Το έχουμε συνηθίσει αυτό, πολλά χρόνια το κάνουμε. Μακριά από οικογένεια. Μακριά από οικογένεια και η οικογένεια το έχει συνηθίσει. Πώς εκείνης, πώς πηγαίνει, είναι ήρεμα μέχρι στιγμής? Προς το παρόν όλα είναι ήρεμα. Ο κόσμος λογικά ετοιμάζεται για το μεσημεριανό τραπέζι. Και όλα πάνε καλά. Σήμερα από νωρίς το πρωί η αστυνομία βγήκε στους δρόμους της πόλης για ελέγχους για να διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων. Η κάμερα του επιλογές βρέθηκε μαζί με την ομάδα Δία στους ελέγχους. Και οι πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών βρέθηκαν μακριά από τις οικογένειές τους και απαντούσαν στις κλήσεις των πολιτών και συνέδραμαν όπου υπήρχε ανάγκη. Χρόνια πολλά και καλά, γεμάτα υγεία σε όλο τον κόσμο. Εμείς, όπως πάντα στο καθήκον και αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει για μας ρεπό, δεν υπάρχει ημέρα ξεκούρασης. Είμαστε πάντα κοντά στον πολίτη. Πιστεύουμε σήμερα η μέρα να κυλήσει ήσυχα. Ο κύριος Πασχαλίδης σημείωσε ότι στην υπηρεσία είναι όλη μια οικογένεια. Είναι μια μέρα που την έχουμε συνηθίσει πια. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μακριά από την οικογένεια ή κοντά στην οικογένεια. Είναι κάτι που πια έχει γίνει, μα εξάλλου εδώ είναι η οικογένειά μας. Είναι μια δεύτερη οικογένεια που το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Χριστούγεννα στη δουλειά έκανε και το ΕΚΑΒ, το οποίο από το πρωί δεχόταν αρκετά τηλεφωνήματα. Ακούνε τα πληρώματα, το κέντρο. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να είστε υγιείς και να έχετε δύναμη σε αυτό που κάνετε. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο στον καθένα. Πώς είναι να δουλεύετε τέτοιες μέρες μακριά από την οικογένειά σας? Δεν είναι ό,τι πιο καλύτερο. Όσα χρόνια και να περάσουν, είναι κάτι που κάποιες φορές δεν μπορείς να το συνηθίσεις, αλλά το ότι είμαστε εδώ για τον κόσμο, το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε οποιονδήποτε μας έχει ανάγκη, είναι κάτι που μας δίνει δύναμη. Και το θετικό είναι ότι μας βοηθάει το ότι μας στηρίζουν οι οικογένειές μας αυτό. Έχετε περιστατικά αρκετά αυτές τις μέρες σήμερα μέχρι τώρα? Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Δυστυχώς έχουμε και την πανδημία όπου... Το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Το κάνει ακόμη πιο δύσκολο, ναι. Εκάβορίστε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά.